στην επόμενη στιγμή. Ας πούμε ότι σήμερα εκλέγεται πρόεδρος Δημοκρατίας. Τελειώνουν τα προβλήματα για τη χώρα, δηλαδή. Συνεχίζετε εσείς να κυβερνάτε τη χώρα χωρίς να τη βάλετε σε νέες περιπέτειες. Χωρίς να βάλετε τους φορολογούμενους πολίτες σε νέες περιπέτειες, εννοώ. Να σας πω στην πράξη. Το 2014 μας έλεγε η Τρόικα ότι. Γιατί θεωρητικά θα πρέπει να υπογράψετε μια συμφωνία με τόσο μεγάλα βάρη, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε ότι έχει η Τρόικα βάλει μέσα σε αυτό το καλάθι, που δεν θα καταφέρετε ούτε εσείς να την περάσετε από τη Βουλή. Να σας απαντήσω αυτό. Το 2014, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 2013, μας έλεγε η Τρόικα ότι έπρεπε να πάρουμε νέα μέτρα. Δεν πήραμε νέα μέτρα, δεν πήραμε πέρυσι νέα φορολογικά μέτρα και τελικά ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε όπως είχαμε πει. Το 2015 ένας από τους λόγους. Πώς δεν πήρατε νέα μέτρα. Εδώ από την 1η-1η του 2015. Μισό λεπτάκι. Μέσα στο 2014 ψηφίσατε νόμους που θα ισχύσουν από το 2015. Για το 2014 λέω δεν πήραμε νέα μέτρα. Το 2015. Μα ψηφίσατε νόμους που θα ισχύσουν από τώρα. Το ίδιο δεν είναι. Για ποιο αναφέρεστε. Αναφέρομαι σε σειρά μέτρων που θα ισχύσουν από την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, τα μπλοκάκια που θα φορολογούνται από τις 12.000. Που θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για τις δαπάνες τις εταιρικές. Τώρα έρχονται σκόρπια στο μυαλό μου. Για τις δαπάνες εταιρικές που θα τις φορολογείτε. Αυτό δεν αφορά. Λαμβάνει. Από λέτε, το κινητό τηλέφωνο δηλαδή που θα το πληρώνουμε ως εισόδημα. Δεν θα το πληρώνουμε ως εισόδημα. Πώς θα το πληρώνουμε, πέρασε φορολογικά. Το έχει διευκρινίσει η Γενική Γραμματεία Εσόδων ότι αυτό δεν αφορά το 99% των Ελλήνων. Όλα αυτά που λέτε αφοράνε το 1% των Ελλήνων. Άρα δεν, τελικά το 2014 δεν πήραμε νέα φορολογικά μέτρα. Το 2015 η Τρόικα ζήτησε νέα μέτρα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Θεωρούμε ότι αν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτά τα ερωτηματικά που είχαν τεθεί για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2015 θα είναι πολύ πιο εύκολο ως κυβέρνηση να τα διαπραγματευτούμε. Ναι. Το 2014 το κάναμε.